να ξετύλιξει το κουβάρι της υπόθεσης που συνδέει τις απανωτές εμπριστικές επιθέσεις που σκόρπισαν την καταστροφή σε γειτονιά του Μασταμπά Ηρακλείου, επιχειρεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Ακούσαμε και μυρωδιά από κάψιμο και πανικοβληθήκαμε. Βγήκαμε έξω και είδαμε αυτά τα δύο γιοταχήνα τσέγονται. Καλέσαμε την πυροσβεστική, ήρθε με τα οχήματα, προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Μέσα σε 24 ώρες, σταθμευμένα οχήματα στη συμβολή Παλαιοκάπα και Στενιμάχου βρέθηκαν δύο φορές στο στόχαστρο εμπριστή, με απολογισμό δύο παντελώς κατεστραμμένα οχήματα και ζημιές σε ένα ακόμη. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια συμμορία να τα κάνει αυτά. Κάτι κρύβεται, έτσι. Κάτι κρύβεται. Είδα τη δημοσίευση στο ίντερνετ το πρωί, αλλά δεν περίμενα ότι ήταν στη γειτονιά μας όντως. Ξημερώματα Τετάρτης είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση. Στο στόχαστρο βρέθηκε το σπίτι και το αυτοκίνητο νεαρής κατοίκου της περιοχής, με συνέπεια να προκληθούν μικρές ζημιές στην είσοδο του σπιτιού, αλλά και το αυτοκίνητο ενός γείτονα. Κάποιος πέρασε και έριξε ένα εκρηκτικό μηχανισμό, μικρής εμβέλειας βέβαια, που δεν είχαμε ζημιές. Εχθές το βράδυ είχαμε πολλές ζημιές. Είμαστε πανικοβλημένοι, είμαστε απροστάτευτοι. Αν το πετάξαν εδώ έξω ή χτύπησε από εκεί και γύρισε πίσω. Εδώ πετάξανε. Ό,τι πετάξανε, το πετάξανε εδώ. Για εδώ μέσα πήγαινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερα έχει καταγράψει αναβάτη μοτοσυκλέτας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του με κουκούλα να περνά από την οδό Στενιμάχου και να πετά ένα μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Η παθούσα φέρεται να υπέδειξε ως δράστη ένα νεαρό κάτοικο της περιοχής, ο οποίος συνελήφθη, αλλά λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δύο αυτοκίνητα σταθμευμένα στη συμβολή Παλαιοκάπα και Στενιμάχου λαμπάδιασαν μετά από εμπρισμό. Ο δράστης χρησιμοποίησε και πάλι μπουκάλια με έφλεκτο υγρό, τα οποία έχουν περισυλλέξει οι άνδρες του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε βράδυ τώρα με εδώ που είχαν πάρει και τα μπουκάλια οι πυροσβεστικοί. Στην άλλη μεριά δεν τα είδαμε, γιατί αν πεταχτήκανε μέσα. Δεν τα φανερώσαν απ' έξω. Δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Οι πυροσβέστες είναι ειδικοί, αυτοί γνωρίζουν. Εμείς μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική υπηρεσία θεωρεί ότι τα περιστατικά αυτά συνδέονται και αναζητά αποδείξεις για την ταυτότητα του δράστη.